κάποιον που είναι εδώ και δεν, κυρία Καλατζή, θα συντονίσετε όχι την κυρία Κύριε Μεταξά, η συζήτηση μετά. Γεια σας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι ξανά στην Κοζάνη. Έχω έρθει πολλές φορές γιατί έχω κάνει εκτενή έρευνα για το τομέα της απολυκουτοποίησης και το πώς το βιώνει η κοινωνία και η τοπική κοινότητα εδώ. Άρα με πολύ χαρά, πολύ γρήγορα περάσουμε στην Κυριακή Μεταξά για να μας πει ποιο είναι το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, καλά παραδείγματα σε Ελλάδα και Ευρώπη και πώς μπορούμε να κλείσουμε από αυτά έρευνα ώστε να τα εφαρμόσουμε και εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Ευχαριστώ πολύ για την Αλεξία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, τους διοργανωτές και εσάς που είστε ακόμα εδώ, ελπίζω ζωντανή, για να ακούσουμε λίγο τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Θα κάνω λίγο μια σύντομη παρουσίαση της παρουσίασης των περιεχομένων, για να έχουμε όλοι μια κοινή ιδέα. Θα πούμε λοιπόν κάποια πράγματα, όπως είπε και η Αλεξία, για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Θα εστιάσω λίγο στο πώς διαφοροποιούνται οι ελληνικές κοινότητες από τους υπόλοιπους παίκτες της αγοράς. Θα σας δώσω αρκετά παραδείγματα και από την Ελλάδα και από την Ευρώπη και φυσικά και στη διάθεσή σας στο τέλος για οποιαδήποτε άλλη σύνδεση ή μοίρασμα γνώσης και εμπειρία που μπορεί να έχω. Επειδή ακριβώς μιλάμε για τη σύνδεση, να σταθώ κάπως με κάποια που πρέπει να κρατάω και στους δήμους μας. Οπότε θα σχολιάσουμε λίγο και αυτό. Θα σας παρουσιάσω πολύ σύντομα κάποια αποτελέσματα από ένα έργο που τρέχουμε.